στον ΚΟΑΚ, εδώ με την πρόεδρο του, την κυρία Κούσου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ με αυτό που έγινε στη Βουλή: ότι οι βουλευτέ εντόπισαν και διαπίστωσαν ότι τα έσοδα του ΚΟΑΚ είναι μειωμένα από το επενδυτικό πρόγραμμα. Εντάξει. Ε, φυσικά θεωρώ ότι η βάση του ήταν τα προηγούμενα σχολεία του Γενικού Έλεγχτη, ότι υπήρξαν περισσότερε αιτήσει, αλλά δεν έγιναν όσε δωρεέ θα έπρεπε ενισχυστούν ΚΟΑΚ. Αυτό δυστυχώ. Δεν μπορώ να το απαντήσω με την έννοια ότι ο ΚΟΑΓ δεν ήταν αρμόδιο όργανο στο να βλέπει αιτήσει ή να μελετά ή να εξετάζει. Ποιο ήταν αρμόδιο να εφαρμόζει αυτή την νομοθεσία ουσιαστικά νομοθεσία. και να καταλήγει ένα ποσό από το επενδυτικό πρόγραμμα στον ΚΟΑΓ. Εντάξει, θεωρώ ότι το Υπουργείο mm. Εσωτερικών, που ε, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών που τα εξέταζε. Απλά ο ΚΟΑΓ μόνη ευθύνη που είχε, όπω είχα αναφέρει, ήταν να με το που εκαταγένει θα ήταν οι, οι τη δωρεά, θα απόδειξη. την απόδειξη. Απηγήγε πέρα όμω να τονίσω ότι ο κανονισμό ήταν η απόφαση 86-879, δεν κάνω λάθο, το Φεβρουάριο του 19 που άρχισεν για τι δωρεές του ΚΟΑΚ με 75.000. Μετά υπήρξε ένα κανονισμό ο οποίο θα ήταν 100.000 από 75. Απλά. όταν ε, αρχίσουμε να μετρούμε από το 2000, 2019, ήταν συνολικά τα έσοδα του ΚΟΑΓ ήταν λίγο πιο πάνω από τα 11 εκατομμύρια μέχρι το 22. Από εκεί πέρα, δυστυχώ, ίσω ο ΚΟΑΓ δεν μπορούσε να εξετάσει ούτε να ξέρει πόσε αιτήσει εγκριθήκαν. Ο ΚΟΑΓ απλά έβλεπε πότε γίνεται η δωρεά για να εκδώσει την αποδείξη. Απλά να τονίσω ότι όσον αφορά το τι αναφέρθηκε με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, σίγουρα θέλω να αναφέρω ότι ήταν καταλητικό παράγοντα για τον ΚΟΑΚ στο να παράξει περισσότερε μονάδε για, τον, για του συμπολίτε μα που το χρειάζονται. Φυσικά ο ΚΟΑΚ υπήρχε και θα υπάρχει μετά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Απλά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ναι, βοήθησε, ήταν μια πράξη τη κυβέρνηση που Είδε ότι ήθελε βοήθεια, το ότι έπρεπε να, με κάποιον τρόπο να βοηθήσει στη στεγαστική πολιτική και το έπραξε. Δεν θα διεκδικηθεί το ποσό δηλαδή που δεν δόθηκε ή που αναλογούσε στον ΚΟΑΓ. Εντάξει, απλά αυτή τη στιγμή με βάση το ότι, έχουν μπροστά τη οι βουλευτέ όσον αφορά τι αιτήσει, δυστυχώ δεν μπορώ να πάω σαν ΚΟΑΓ και να ζητήσω να μου πούν πόσε αιτήσει εγκριθήκαν. Μπορώ να το ζητήσω, απλά θεωρώ ότι Οτιδήποτε ήταν να γίνει, έχω την εμπιστοσύνη ότι έγινε και έγινε ορθά. Και οτιδήποτε ήταν να έρθει στον ΚΟΑΚ, ήρθε. Και από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αν υπήρξε οτιδήποτε ενάντια στον ΚΟΑΚ, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η κυβέρνηση, θεωρώ ότι θα είναι σε θέση και θα βοηθήσουν στο να, να έρθουν οι δωρεέ που ίσω να μην ήρθαν. Γιατί αλλά... φαντάζομαι αυτά τα χρήματα είναι σημαντικά ω προ την παραπέρα πορεία εκτέλεση των έργων που έχετε σχεδιάσει. Εντάξει, τα έργα αυτή τη στιγμή είναι ο ΚΟΑΚ που είχα, είχα αναφέρει προωθή νέα έργα, συγκεκριμένα τέσσερα που έχουν και η οικοδομική ενάδεια. Είναι έργα μικρότερη εμβέλεια από εκείνον τη Λεμεσού που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά. Είναι όμω έργα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να αυτοερ... χρηματοδοτηθούν από τον ΚΟΑΚ. Απλά το ΚΕΠΕ βοήθησε στο να γίνει η μελέτη και στο να προωθηθεί το έργο τη Λεμεσού. Ήταν, θα προωθήσουν και για, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και άλλα έργα και κάποια λεφτά από το ΚΕΠ επενδυθήκα σε εκείνη την ιδιοκτησία. Όμω, συγκεκριμένα το προηγούμενο Διοικητικό Συμβουλίο που τροχιοδρόμησε τη συμφωνία με το Δήμο Λεμεσού, ήταν, ε, συμφωνήσαν ότι τα λεφτά που θα έρχονταν από το ΚΕΠ τότε θα χρησιμοποιούνταν παραπάνω για το, για το προσιτόν ενίκιο στη Λεμεσόν, όπου είναι μια επαρχία που το χρειάζεται. Οπωσδήποτε, ειδικά αυτό με, το, με του φοιτητέ είναι σημαντικό. Συνεπώ, θα ξαναπάρει αυτό το θέμα στη Βουλή. Ναι, νομίζω θα ξαναπάμε. Αν ναι. δεν κάνω λάθο, έχουμε λάβει ακόμα μια πρόσκληση για να πάμε να συζητηθεί. Από εκεί και πέρα, ε, θεωρώ ότι τα δεδομένα είναι εκεί. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω όσον αφορά το ΚΕΠ. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα που έλξε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι κάνουμε παραπάνω καλών παρακακών που ίσω να θέλουν να αναφερθεί και υπήρξε μεγάλη βοήθεια για τον ΚΟΑΓ εκείνο το πρόγραμμα για να προωθηθούν τα έργα του. Απλά τώρα υπάρχει μια μικρή αναστολή ίσως στο έργο της Λεμεσού. Αλλά σε οποιοδήποτε άλλο έργο ο ΚΟΑΓ να προχωρήσει σε αστικά κέντρα. Και όλα. Η ενίσχυση που λαμβάνεται από το κράτο είναι ικανοποιητική με την έννοια να υλοποιήσετε αυτά που θέλετε ή μπορούσε να δώσει περισσότερα. Να σα πω. Ναι. ο Το ΚΟΑΓ από την ίδρυσή του δεν υπήρχε κάποια σταθερή χορηγία από το κράτο. Ο ΚΟΑΓ πάντα Δηλαδή, έχτιζε, δεν πουλούσε και προχωρούσε. Ε, κάτι... Δεν υπάρχει κάτι κονδύλι που να Όχι, στηρίζει επιπλέον το. Όχι, δεν υπάρχει ένα αιτήσιο κονδύλι, αιτήσιο εισόδημα από το κράτο προ τον ΚΟΑΓ αυτή τη στιγμή για να το βοηθήσει ο ΚΟΑΓ. Αυ... Μπορούσε να προχωρήσει με τα έργα του μόνο του. Και αυτό λέγαμε. Πείτε μου ποια έργα εκκρεμούν. Είναι αυτό τη Σου που τελειώνει πότε, θυμίστε μα. Λεμεσό αυτή τη στιγμή δυστυχώ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, διότι πρέπει να εξεταστούν και άλλα θέματα τα οποία έχουμε παρατηρήσει τελευταίω. Ε, υπάρχει το έργο στην Κοκκινό Τριμηθιάνο, που είναι 6 κατοικίε, σπίτια κανονικά. Υπάρχει στη Λάρνακα 8 διαμερίσματα. Υπάρχει στα κάτω Πολεμίδια, που είναι 12 διαμερίσματα. Mm. Και στο Καϊμακλίν, πάλι όπω έχουμε τώρα υποκατασκευή νέου στο Καϊμακλίν που είναι 13 διαμερίσματα. Σίγουρα μικρότερη εμβέλεια, αλλά θεωρώ ότι είναι να βοηθήσουμε ένα αρκετό κόσμο, επειδή και εκείνα τα έργα, εντάξει, η μεγαλύτερη μερίδα των μονάδων θα είναι για προσιτή κατοικία, για αγορά, αλλά θα υπάρχουν και μονάδε για προσιτών ενίκειων επίση. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και οι επόμενοι σχεδιασμοί, ποιοι είναι. Εντάξει. Ε, προτεραιότητα να έχει το έργο στη Λέμεσο σίγουρα για να το ξεκινήσουμε, διότι είναι κάτι το οποίο και ο οργανισμό και η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά μπορώ να πω έργα που προωθούνται, όπω Αγλαντζάν, όπω Λακατάμιαν. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε και μόνοι μα για να προχωρήσουν. Ο κόσμο που βρίσκει λεπτομέρειε, που μπαίνει στην ιστοσελίδα σα και θα δει τα πάντα και τα έργα που είναι σε εξέλιξη ναι. και τι τιμέ και όλα. Ναι, στην ιστοσελίδα μα, μόλι mm. μπορούν να δουν τα έργα μα, μπορούν να ε, υπάρχει και η αίτηση να αναφέρω ενδιαφέροντο που ο καθένα μπορεί να συμπληρώσει για να ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται για μελλοντικά έργα από τον οργανισμό. Όταν υπάρχει κάποιο έργο από κατασκευή, όπω παράδειγμα το ΕΚΑΛΙ, αυτή τη στιγμή μπορούν να μπουν μέσα να δουν τα κριτήρια που μπορούν και αν εγκρίνονται από τα κριτήρια να προχωρήσουν. Φυσικά υπάρχει αίτηση, θα την κατεβάσουν, θα τη συμπληρώσουν, θα προσκοπήσουν μαζί τα έντυπα που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την αίτηση για να εξεταστούν από την υπηρεσία. Και από εκεί και πέρα, εάν εγκριθούν, τότε θα προχωρήσουν, η υπηρεσία θα του ενημερώσει για να μπορούν να προχωρήσουν με δανειοδότηση. Φυσικά τα κριτήρια μα, όπω την προηγούμενη φορά αυξηθήκαν τα εισοδηματικά κριτήρια πριν λίγων καιρών. Υπάρχει ε, το κριτήριο του να μην έχει ο αιτητή άλλη κατοικία στο όνομά του. Φυσικά για να μην πάρει δεν σημαίνει ότι μόνο ο αιτητή να εξεταστεί αν έχει κατοικία στο όνομά του. Ο συμβίο του, η συμβία του, η σύζυγο θα εξεταστούν επίση αν έχουν στο όνομά του και να έχουν δάνειο ικανότητα. Αυτά είναι τα κριτήρια μα, τα οποία μπορεί ο καθένα να τα βρει. Να μπει να βρει. στην ιστοσελίδα ναι, και να τα δεί. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κούσου. καλά, καλά καλή συνέχεια. Σας.